με την αντίστροφη μέτρηση να ξεκινά και επίσημα για την έναρξη των νέων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων στη Μεσσηνία. Στις επάλξεις ετοιμάζονται να ρηχθούν διαιτητές και προπονητές, με τους προέδρους των τοπικών συνδέσμων να δίνουν τις δικές τους ευχές και φυσικά τις απαραίτητες συμβουλές. Πανέτοιμοι, ύστερα από δύο χρόνια αποχής που στήγησε σε όλους, είμαστε έτοιμοι, οργανωμένοι, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα σωματεία του νομού Μεσσηνίας και όχι μόνο, και να ευχηθούμε στους παράγοντες, πρώτα απ' όλα που ματώνουν, τους ποδοσφαιριστές, όλοι το καλύτερο. Εμείς οι προπονητές θα είμαστε δίπλα και κοντά σε κάθε ομάδα. Είναι μια χρονιά που ελπίζουμε ότι και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κορονοϊό σαν συντροφιά μας, θα το βλέπουμε μακριά μας όσο γίνεται. Βέβαια θα μας συντροφεύει μια οικονομική κρίση που βλέπουμε να έρχεται, αλλά αυτό όμως δεν πρέπει να μας χαλάει. Εμείς πρέπει να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι αρχιτέχνες. Πρέπει να πάρουμε δύναμη να ευχαριστηθούμε αυτό ακριβώς, αυτό που έρχεται, το ποδόσφαιρο. Τα προηγούμενα χρόνια είχε ξεκινήσει προσπάθεια εξυγίανσης του επαγγέλματος του προπονητή. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζει η διοίκηση του τοπικού συνδέσμου, δίνοντας σωστές κατευθύνσεις σε νέα και παλιά μέλη της. Φέτος είμαστε πιο καλά. Οι προπονητές είναι πάρα πολύ θωρακισμοί και οι ομάδες πρέπει να το καταλάβουν ότι αν δεν έχουν προπονητή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι βασικό όπλο. Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές είναι το α και το ω σε μια ομάδα και όλο και αυξάνεται το επίπεδό τους, γιατί γίνονται πολλά σεμινάρια, γίνανε και στην διετία του κορονοϊού διαδικτυακά σεμινάρια και τώρα θα γίνονται και διαζώσεις. Την ίδια ώρα που ο σύνδεσμος διαιτητών επιδιώκει να αυξήσει ακόμη περισσότερο το δυναμικό του. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που αναλάβουμε, που κάνουμε ενέργειες για να μεγαλώσουμε το δυναμικό μας. Έχουμε κάνει μια σχολή που έχει τελειώσει και γύρω στα 20 άτομα, το οποίο αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσει. Και ξεκινάμε το Σεπτέμβριο με την νέα σχολή, που εντός περίπου ενός με δύο μηνών θα επανδρώσει με περισσότερα παιδιά τη νέα χρονιά. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί υπομονή και πολύ μεγάλη θέληση.